Κύριε, θέλω με την ευκαιρία της επίσκεψής μου εδώ στο νεοσύστατο Γραφείο Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας στη Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάο, να επαναλάβω την απόλυτη προσήλωση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης μάστιγας, η οποία τώρα θα έλεγα ότι αναδεικνύεται σε όλη της την έκταση. Και αναδεικνύεται σε όλη της την έκταση, γιατί πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν πια πολύ μεγαλύτερο θάρρος να μιλούν και να καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά, έχοντας εμπιστοσύνη στο κράτος ότι θα μπορεί να τα διαχειριστεί με επαγγελματισμό, με απόλυτη επάρκεια και με την απαραίτητη εχεμήθεια. Προφανώς και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Μαθαίνουμε και από τα λάθη μας και από τραγικά περιστατικά τα οποία μας πόνεσαν όλους. Θέλω να επαναλάβω όμως πόσο σημαντική είναι αυτή η συνολική αλλαγή κουλτούρας ολόκληρης της αστυνομίας, όχι μόνο των εκπαιδευμένων στελεχών που είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά και την ανάγκη η αστυνομία να αντιμετωπίζει σύνθετα νέα κοινωνικά φαινόμενα ή φαινόμενα τα οποία, όπως είπα, προϋπήρχαν, αλλά τώρα έρχονται στην επιφάνεια με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Και φυσικά αυτά τα δύο μικρές έτσι αφίσες που έχουμε εκεί, νομίζω ότι λένε όλοι την αλήθεια, το σπάστε την σιωπή, είμαστε εδώ, το κράτος είναι εδώ, το panic button, μια υπερπολίτιμη ψηφιακή εφαρμογή που εγκαθίσταται στα τηλέφωνα γυναικών που βρίσκονται σε ενδυνάμει κακοποιητικό περιβάλλον, ώστε να μπορούν να ειδοποιήσουν την αστυνομία και να έρθει γρήγορα σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάποια συμπεριφορά που ενδεχομένως να τις θέσει σε κίνδυνο. Οι υποδομές που έχουν γίνει με τα ασφαλή σπίτια, τα safe houses, ώστε να γνωρίζουν οι γυναίκες ότι αν πάρουν ή όταν πρέπει να πάρουν τη δύσκολη απόφαση να φύγουν από το σπίτι τους ενίοτε και όχι μόνες τους με τα παιδιά τους, ότι θα μπορούν να είναι ασφαλείς για να κάνουν αυτό το πολύ σημαντικό νέο βήμα. Όλες αυτές είναι πρωτοβουλίες που πιστεύω ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και αν κρίνω από τον αριθμό των καταγγελιών που γίνονται κάθε μήνα, οι οποίες είναι πάρα πολλές, η μία όψη του νομίσματος είναι ότι το πρόβλημα δυστυχώς είναι πολύ δεδομένο. Η άλλη είναι ότι τουλάχιστον οι γυναίκες έχουν το θάρρος και μιλούν και κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να είναι ένας δικός μας, άνθρωπος. Και αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό απόκειται σε εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Παπαστράτο για την εταιρεία Παπαστράτος για την ευγενική χορηγία να διαμορφώσουμε αυτούς τους χώρους, όπως βλέπετε, λίγο διαφορετικούς από ένα συνηθισμένο αστυνομικό τμήμα. Και αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε εδώ, θα έρθει μια γυναίκα τραυματισμένη, στρεσαρισμένη, κατά κανόνα υπό μεγάλη ψυχολογική πίεση και θέλει να βρει έναν χώρο ο οποίος να της είναι οικείος. Μπορεί να έρθει με τα παιδιά της. Είναι δύσκολα περιστατικά αυτά τα οποία διαχειρίζεστε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κάνουμε αυτούς τους χώρους διαφορετικούς, πιο, θα έλεγα, πιο φιλόξενους από το συνηθισμένο αστυνομικό τμήμα, γιατί ακριβώς εδώ κάνετε κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ σημαντικό.